Ειδικά για την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, επειδή βλέπουμε και από τις μελέτες συναδέλφων σας στο εξωτερικό ότι δεν την πιάνουν τόσο αποτελεσματικά τα εμβόλια όσο τη βρετανική. Εκεί πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο. Εδώ δεν έχουμε πολύ σαφή δεδομένα. Τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα δύο από τα καινούργια εμβόλια που έρχονται, που έχουν δοκιμάσει και αυτή τη μετάλλαξη, αυτό της Johnson & Johnson και της Novavax, που είναι δύο πολύ καλά εμβόλια, δύο πλατφόρμες που θα έρθουν και στην Ευρώπη και στη χώρα μας, φαίνεται ότι ενώ το ένα στέλεχος, το άγριο στέλεχος, το πρώτο στέλεχος, το βασικό δηλαδή, το καλύπτει κατά 89 έως 75%, τη μετάλλαξη αντίστοιχα την καλύπτει κατά 49 έως 75%. Που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτή τη συγκεκριμένη μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής και υπάρχει φυσικά και η Βραζιλιάνη, την οποία επίσης δεν έχουμε ελέγξει καλά ακόμα. Και υπάρχει βεβαίως εν τέλει η πιθανότητα να υπάρξουν τέτοια στελέχη και άλλα. Τα οποία θα άρα να είμαστε έτοιμοι για, για περισσότερα μεταλλαγμένα κρούσματα. Ακριβώς, πρέπει να είμαστε το έτοιμοι. Το ερώτημά μου πρώτον, είναι... Ναι, κύριε καθηγητή. Να ολοκληρώσω, κύριε Στραβελάκη. Πρώτον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε όλη τη μεθοδολογία που χρειάζεται για τη γρήγορη ανίχνευση αυτών των μεταλλάξεων. Ναι. Με πολλά κέντρα που να λειτουργούν και στη χώρα μας σε πολλά σημεία. Πρώτον. Δεύτερον, τα μέτρα προστασίας να ενταθούν. Και τρίτον, να κάνουμε όσο γίνεται γρηγορότερο τους εμβολιασμούς για να μην έχουμε στελέχη διαφυγής. Γιατί όσο μένει ο ιός και πολλαπλασιάζεται, γιατί η μετάλλαξη τι γίνεται, γίνεται όταν πολλαπλασιαστεί ο ιός που γίνεται λάθος στην εξέλιξη. Κύριε καθηγητά, πρέπει να κάνουμε πολλά εμβόλια γρήγορα. Το εμβόλιο που κάνουμε ήδη στην Ελλάδα μας καλύπτει και από την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, κύριε καθηγητά. Ναι, βεβαίως μας καλύπτει. Ήδη σήμερα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, ένα από τα καλύτερα περιοδικά της επιστήμης, η μελέτη η οποία έγινε από την ίδια την Pfizer και την BioNTech, που δείχνει εργαστηριακά τουλάχιστον ότι το εμβόλιο το οποίο έχουμε μας καλύπτει και εναντίον της βρετανικής μεταλλάξεως και εναντίον της νοτιοαφρικάνικης μεταλλάξεως. Πραγματικά, να σας το πω έτσι, είναι λίγο πιο δύσκολη η αφρικάνικη μετάλλαξη, αλλά καλύπτεται από το εμβόλιο. Μάλιστα. Και αν αθρηστούν και άλλες μεταλλάξεις, να σας το πω έτσι, όχι αυτές που έχουμε μέχρι τώρα, αν αθρηστούν και άλλες στην πορεία του χρόνου, σε 5 μήνες, σε 6 μήνες, γιατί ο ιός συνέχεια θα αλλάζει. Η τεχνολογία είναι τέτοια που πάρα πολύ γρήγορα το εμβόλιο θα προσαρμοστεί.